Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα σας, μια χαρά. Λοιπόν, ενπλό 2022, ναι. Βεβαίως. Για δώστε μας. Μετά από 2 χρόνια που δυστυχώς λόγω COVID δεν μπορέσαμε να το οργανώσουμε, είμαστε και πάλι εδώ για άλλη μια φορά, η 6η φορά κατά συνέχεια. Που γίνεται αυτή η γιορτή, γιατί εμείς τη λέμε γιορτή αυτό που γίνεται. Είναι κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες αφορούν τη θάλασσα ως επιτοπλίστων. Έχουν σκοπό να διασκεδάσει ο κόσμος, αλλά έχουν και σκοπό να μάθει ο κόσμος για την ασφάλεια στη θάλασσα, για την πρόληψη και όλα αυτά. Κύριε Χαλαρή, σε αυτό το τετραήμερο, καταρχήν η έκθεση έτσι, ναυτιλιακών και άλλων ειδών, ναι. Μιλάμε μέσα στο χώρο του λιμανιού. Ναι, είναι στο χώρο του λιμανιού μπροστά από το λιμεναρχείο. Είναι η προβλήτα του παλιού Κούλε, απέναντι ακριβώς από τον Κούλε. Και στον ίδιο χώρο και οι εκδηλώσεις. Ναυτιλιακών ειδών. Ναι, ναι. Έχει σκάφη, έχει ήδη για το ψάρεμα, για καταδύσεις, έχει κάποια αυτοκίνητα, μηχανές. Εκτός από αυτά βέβαια θα γίνονται βόλτες με τα φουσκωτά σκάφη για όσους θέλουν. Θα παρουσιαστούν μέτρα ασφαλείας από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου και θα έχουμε και κάθε βράδυ μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Μάλιστα. Για εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται, φαντάζομαι λοιπόν ότι είναι ένα τετραήμερο το οποίο ανοίγει αύριο γεμάτο για όλους εσάς, με όλη αυτή την αγάπη και όλο αυτό το μεράκι που έχετε σε ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα. Προβλήτα μικρού Κούλε. Χρειάζεται να κλείσουμε κάποιο ραντεβού, χρειάζεται... Όχι, δεν χρειάζεται τίποτα. Η έκθεση στην ουσία ξεκινάει από αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα. Όλες τις άλλες μέρες ξεκινάει από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ αργά. Δεν χρειάζεται τίποτα. Όσοι ενδιαφέρονται για βόλτες, απλά θα απευθυνθούν στο περίπτερο που θα έχουμε ο Παγκρίτιος Όμιλος του Σκοτών στην έκθεση και θα δοθούν οι οδηγίες που θα πρέπει να δοθούν. Λοιπόν, αυτές είναι οι πληροφορίες για την έκθεση ενπλό 2022, αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας Όμιλος Κρήτη TV, τουλάχιστον... Βεβαίως και σας ευχαριστούμε πολύ και θα ήθελα να συμπληρώσω, ναι, ότι εμείς οργανώνουμε ως Παγκρίτιος Όμιλος του Σκοτών, γίνεται η οργάνωση, αλλά είναι στην ουσία συνδιοργάνωση και με την περιφέρεια Κρήτης, αλλά και με τον οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου. Υπό την εφοπτεία πάντα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Στην αυλή του γίνονται ούτως ή άλλως όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Στην προβλήτα του μικρού Κούλε δεν το συζητάμε αυτό. Άρα και μόνο στο παράθυρο να βγει ο λιμενικός θα δει ότι από κάτω γίνεται η έκθεση και θα είσαστε υπό την εποπτεία του. Λοιπόν, αυτά είναι όμορφα πράγματα και σε μια περίοδο και χρονικά που ανεβαίνει η θερμοκρασία, που οι βόλτες κάτω στην παραλιακή δίνουν ζωή, δίνουν ανάγκη, καλοκαιρινή άβρα στον καθένα από εμάς. Τα ξέρουμε όλα αυτά, τα ζούμε όλα αυτά. Είναι λοιπόν μια πολύ πολύ καλή ιδέα, αντί να μπαίνουμε και μέσα στον μόλο να περπατάμε, να ερχόμαστε τώρα αφού το ξέρουμε και προς την προβλήτα, να κάνουμε δηλαδή ένα μικρό κύκλο, ανικολουρίδα λέω εγώ, να ερχόμαστε εκεί. Είναι οι κριτικές λέξεις που πάντα είναι το κάτι άλλο. Να ερχόμαστε εκεί στην προβλήτα του μικρού Κούλε, να βλέπουμε και αυτή την έκθεση και να απολαμβάνουμε τις πολύ όμορφες βραδιές στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, κύριε Χαλαρή, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τις πληροφορίες. Να είστε καλά, καλή δύναμη να έχετε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Θα ήθελα να προσθέσω μόνο κάτι. Ορίστε. Όλα αυτά για το κοινό είναι εντελώς δωρεάν. Είναι και αυτό σημαντικό, γιατί τα χρόνια είναι δύσκολα. Οπότε είναι μία διέξοδος για τον Ηρακλειώτη να κατέβει να κάνει τη βόλτα του, να περάσει όμορφα χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει κάτι. Πολύ πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαλαρή. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.